Ντυμένη στα γαλανόλευκα, η πόλη του Ηρακλείου τιμά την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Χιλιάδες πολίτες βρέθηκαν στους κεντρικούς δρόμους και χειροκρότησαν θερμά εκατοντάδες μαθητές και τα τμήματα των ενόπλων δυνάμεων που συμμετείχαν στη μεγάλη παρέλαση με την οποία κορυφώθηκαν οι φετινοί εορτασμοί. Τιμούμε σήμερα του ήρωες του 40, ήρωες που μας παράγγειλαν να έχουμε μια Ελλάδα υπερήφανη, μια Ελλάδα δυνατή. Γι' αυτό εργαζόμαστε, γι' αυτό και δουλεύουμε ενωμένοι όλοι για μια περήφανη, δυνατή, αισιόδοξη Ελλάδα. Όπως κάθε χρόνο την παρέλαση άνοιξαν τα τμήματα του Ερυθρού Σταυρού και των εθελοντικών οργανώσεων. Οφείλουμε να σεβόμαστε τις παρακαταθήκες τους και η θυσία τους ας αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση και ελπίδα για όλους εμάς και τα παιδιά μας. Η γενιά του 40 φάνηκε αντάξια των προκλήσεων και των κρισίμων περιστάσεων που έζησε. Πρέπει εμείς τώρα να αξιοποιήσουμε τις παρακαταθήκες τους. Έγινε πολύ δύσκολη. Δεν μπορούσαν να σταθούν πουθενά. Από την εξέδρα των επισήμων, ο Υφυπουργός Αθλητισμού, ο Αντιπεριφερειάρχης, ο Δήμαρχος Ηρακλείου και οι εκπρόσωποι των φορέων χειροκρότησαν θερμά τους μαθητές δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων της πόλης. Το πιο θερμό χειροκρότημα απέσπασαν οι μαθητές των ειδικών σχολείων της πόλης. Το ειδικό εργαστήριο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Χειροκροτήστε τους, το αξίζουν. Εκπροσωπώντας την κυβέρνηση, στο μήνυμά του ο Λευτέρης Αυγενάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα παρά τις προκλήσεις αντιμετωπίζει με σύνεση και ψυχραιμία την ένταση που συντηρεί η Τουρκία στο Αιγαίο. Είναι βέβαιο ότι δεν μας πτωούν, ούτε μας ορειβούν τέτοιου είδους δηλώσεις. Έχουμε άλλωστε συνηθίσει. Με νυφαλιότητα και σοβαρότητα θα προχωρήσουμε. Τους αγωνιστές του έπους του 40 που υπερασπίστηκαν την ελευθερία της χώρας και τα ιδεώδη της δημοκρατίας τίμησαν και τα στρατιωτικά αγήματα από τη ΣΕΑΠ Ηρακλείου με δόκιμους έφεδρους αξιωματικούς από την Ελλάδα και την Κύπρο όσο και από την 133 Σμηναρχία Μάχης. Από την Ελλάδα και την Κύπρο. Είναι η αυριανή δόκιμη έφεδρα αξιωματική του πεζικού της Ελλάδος και της Κύπρου μας. Το όχι με πολλές διαστάσεις, άλλοτε με έναντι των πολεμικών ιαχών, αλλά και τώρα έναντι των κοινωνικών προκλήσεων. Νομίζω ότι αυτό το όχι οφείλει να μας συνοδεύει για πάντα. Πιστοί σε αυτές τις παρακαταθήκες, κρατάμε ψηλά τις σημαίες του αγώνα ενάντια στο φασισμό και στις εκφράσεις του σήμερα στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Νωρίτερα εψάλλει πανηγυρική θεία λειτουργία στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά και πραγματοποιήθηκε η κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη. Υποχρέωση όλων μας είναι ιστορικά να κρατήσουμε στη μνήμη μας όλους αυτούς τους αγώνες και να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για μια Ελλάδα ανεξάρτητη, μια Ελλάδα κοινωνικής δικαιοσύνης. Μέρα του όχι, εναντίον στην εξαθλίωση, εναντίον στην υποδούλωση. Χρόνια πολλά σε όλους, δεν ξεχνάμε όλους τους αγώνες και συνεχίζουμε. Με τη γαλανόλευκη στα χέρια και οι κάτοικοι της Νέας Αλικαρνασσού γιόρτασαν κάτω από το λαμπρό ήλιο την εθνική επέτειο. Οι μαθητές της πόλης μέλη πολιτιστικών και αθλητικών σωματείων συμμετείχαν στην παρέλαση που πραγματοποιήθηκε και φέτος μπροστά από το ναό του Αγίου Νικολάου.